Είμαστε με την αγαπητή Μαρία Γιαννίκου και πρόκειται να μιλήσουμε για την έκθεση που πρόσφατα ταξίδεψε στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και είχε τίτλο «Καθρέφτη στο Άπειρο». Από πού εμπνέεστε για αυτή τη δουλειά? Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια ιστορία προσωπικής διερεύνησης που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, κυρίως τους Έλληνες μετανάστες που ταξίδεψαν στην Αμερική του 20ου αιώνα, ψάχνοντας να βρούνε τη γη της επαγγελίας και αντιμετώπισαν όλη αυτή την πίεση του ρατσισμού, τον πολέμο, γιατί πνεύσαν πάρα πολύ πόλεμο εκείνη την εποχή, της σκληρής δουλειάς, της βίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια δική τους ιστορία. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο παππούς μου, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου παππού. Ξέρω ότι είναι και ο δικός σας παππούς και όλοι οι παππούδες πολλών ανθρώπων έχουν κοινή συνιστό σε αυτή την ιστορία. Τότε τα πολιτιστικά, εκείνα που έψαχναν οι άνθρωποι, ήταν δύο δυνάμεις. Το ένα ήταν της αμερικανοποίησης, να αντιμετωπίσουν την αμερικανοποίηση που ήταν το όνειρο, και το δεύτερο ήταν ο ρατσισμός και τα ρατσιστικά κινήματα με προτεργάτες στην Ku Klux Klan που στερούσαν τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα από κάθε πολίτη. Υπήρχε μεγάλη κόντρα ακόμα και με τους Ευρωπαίους που ταξίδευαν στην Αμερική και τους Έλληνες. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να βγαίνουν σε συγκεκριμένα μέρη. Πολλές επιχειρήσεις δύσκολα επιβίωσαν εκείνη την εποχή, έκλεισαν. Η δουλειά λοιπόν αυτή έχει αφορμή όλη αυτή τη βία που έχουν υποστεί οι Έλληνες. Ουσιαστικά ασχολείται με το Civil Rights Movement, που είναι ένα κίνημα που και σήμερα ακόμα δρά στην Αμερική. Ξεκίνησε ανακαλύπτοντας την ιστορία του παππού μου. Ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε από τη Σμύρνη, ταξίδεψε στη Σαβάνα, Τζόρτζια. Εντελώς τυχαία ανακάλυψα ένα συνδετικό κρίκο που με βοήθησε να βρω την περιουσία, τα μαγαζιά του. Το ένα του το μαγαζί ήταν candy maker, το ένα του το μαγαζί είναι σήμερα μουσείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικοινώνησα με email με αυτό το μουσείο. Τους είπα ότι είμαι ζωγράφος, ότι δουλεύω πάνω σε αυτή την ιστορία. Και μου απάντησαν ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλη εποχή να στείλω αυτό το email, γιατί τώρα φτιάχνουν εκείνη την πτέρυγα για όλους αυτούς τους ανθρώπους της West Broad Street. Η West Broad Street ήταν ο δρόμος όπου υπήρχε αυτή η ελληνοποίηση και γενικά ήταν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες. Ήταν ο πιο ζωντανός δρόμος της Σαβάνα Τζόρτζιας που είχαν δεχτεί όλα αυτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι προσπάθησαν να στήσουν μια κοινωνία εκεί και να ζήσουν φιλικά. Οι άνθρωποι του μουσείου μου ζήτησαν να στείλω ό,τι υλικό είχα για τον παππού, να φτιάξουν μια πτέρυγα και να αφιερώσουν και σε αυτόν, όπως και σε άλλους ανθρώπους, επιχειρηματίες εκείνου του δρόμου, γιατί ασχολούντουσαν με αυτόν τον δρόμο. Η δουλειά αυτή είναι εμπνεσμένη λοιπόν από όλο αυτό, από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αμερικανοποίηση και το ρατσισμό. Η δουλειά μου είναι σουρεαλιστική, δηλαδή περιγράφω μέσα από τη ζωγραφική και τη γνώση, την εμπειρία. Ουσιαστικά χρησιμοποιώ το βαθύ υποσυνείδητο για να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας και την ιστορία. Έτσι λοιπόν αμφισβητούμε κάθε τι συμβατικό, κάθε τι που είναι εικονικό και περιγραφικό. Ουσιαστικά εδώ πέρα θέλουμε να δώσουμε πιο βαθιά νοήματα, συνέστησης και αφομοίωσης πραγμάτων που μας έχουν φέρει στο σήμερα. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι της Αμερικής δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός και δεν ασχολούμαστε τυχαία με αυτούς τους μετανάστες. Ξέρεις, τη λεσβιακή φάλαγγα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες της Αμερικής που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και ήρθαν εδώ το 1912 με τον Μάρθα Ουάσιγκτον
για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση Μυτιλίνης. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία του παππού μου. Ο παππούς μου έφυγε 18 χρονών από τον Πειραιά. Εμένα από τα πρώτα ελληνικά υπεροκειάνια, το Θεμιστοκλής. Μιλάμε για ένα παιδί 18 χρονών. Εκείνο που φυγόταν πάντα ήταν ότι έμεινε μια νύχτα σε ένα ξενοδοχείο στον Πειραιά που αντί για φώτα τότε είχαν καντιλάκια. Φύγανε με ένα ελληνικό υπερογενικιάνιο και πήγε στην Αμερική. Η οικογένειά του ζούσε στην πλαγιά και δραστηριοποιούταν στις φώκες, είχαν αλικές. Εκείνος προφανώς έψαχνε κάτι καλύτερο, κάτι που τον έκφραζε πιο πολύ. Έφυγε λοιπόν με αυτό το ελληνικό υπεροκειάνιο και έφτασε στην Αμερική. Έχω βρει όλα τα στοιχεία στο Έλις. Είναι οι άνθρωποι που ελεγχόντουσαν, ήταν ουσιαστικά ο σταθμός του Έλις. Ήταν η ιστορία αυτό το νησάκι, ήταν ένα πλωτό νοσοκομείο που φιλοξενεί το άγαλμα της ελευθερίας. Και από εκεί και πέρα περνούσαν στην Αμερική. Τον βρήκα στη Σαβάνα, Τζόρτζια, ήταν η αγαπημένη του πόλη, είναι τα παραμύθια της παιδικής μου ηλικίας στη Σαβάνα, Τζόρτζια. Ξέρω ότι για να φτάσει μέχρι εκεί ήταν 10 χρόνια μισθοφόρος στους πολέμους Αμερικής. Έτσι έκανε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Ξέρω ότι βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πολλούς υπαλλήλους Αφροαμερικάνους και ενώ η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Ku Klux Klan, γιατί ταυτόχρονα βρέθηκε στη Σαβάνα, Τζόρτζια, σε μια πόλη που μαστιζόταν από αυτά τα κινήματα. Ο παππούς είχε πάρα πολλούς Αφροαμερικάνους στο μαγαζί του και για αυτούς έδωσε μάχη ζωής. Και ουσιαστικά στο τέλος εγκατέλειψε τις επιχειρήσεις του και έφυγε από εκεί για το λόγο ότι άρχισε να δέχεται απειλές επειδή δεν ήθελε να ενταχθεί με αυτά τα κινήματα που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην αρχή προσπάθησαν να τον χρηματίσουν, όταν τους έδιωξε, η επόμενη φορά ήταν οι απειλές. Στο τέλος δεν άντεξε άλλο και έφυγε από την Σαβάνα, Τζόρτζια, αφήνοντας πίσω του όλη του την περιουσία. Στην αρχή έμεινε στην Καλιφόρνια για κάποιο καιρό. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον βρω γιατί προφανώς δεν ήθελε να ξέρει κανένας το όνομά του. Και στη συνέχεια ήρθε στη Μυτιλίνη σε ηλικία 48 χρονών όπου έκανε οικογένεια. Και αν και μεγάλος, δεν μεγάλωσε μόνο τη μαμά μου, μεγάλωσε και εμένα. Πέθανε 100 χρονών. Ήταν ένας άνθρωπος που διηγούταν την ιστορία, που ζούσε την ιστορία και είχε πάρα πολλά πράγματα να πει. Η αφορμή όμως είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες της Αμερικανοποίησης, όλοι αυτοί οι Έλληνες που έχουν υποστεί όλα τα ρατσιστικά κινήματα και δούλεψαν στην Αμερική, ερχόμενοι στην Ελλάδα και στήριξαν και τους Έλληνες και τον πολιτισμό μας και όλα αυτά. Είχα ακούσει ότι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ και το νησί μας. Είχαν στείλει λεφτά για τους πρόσφυγες που είχαν έρθει τότε από τη Μικρασία. Χτίστηκαν πολλά σπίτια για αυτούς τους ανθρώπους. Είχαν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οι Έλληνες της Αμερικής είναι ένα κομμάτι το οποίο προφανώς όχι παραγραφεί, έχει ξεχαστεί λιγάκι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι μια ζωντανή ιστορία. Γι' αυτό προσπαθώ μέσα από το υποσυνείδητο και μέσα από την ιστορία να τους αναπαραστήσω μέσα από αυτή τη δουλειά που λέγεται Infinity Mirror. Ουσιαστικά είναι το απέραντο του καθρέφτη που είμαστε εμείς και η ιστορία μας. 100 χρόνια μετά θεωρείτε ότι έχουν εξελιχθεί τα ρατσιστικά φαινόμενα? Όχι. Μα γι' αυτό η δουλειά είναι επίκαιρη. Ήταν επιλογή να παρουσιαστεί στο Παρίσι, στην γκαλερί που συνεργάζομαι. Το επόμενο ταξίδι είναι στην Αμερική, να παρουσιαστεί στην πόλη όπου ήταν η αφετηρία της έμπνευσής μου. Και γι' αυτό ευτυχώς έχω και τη στήριξη του ελληνικού προξενείου και πολλών άλλων φορέων
που θα μπορέσει να βοηθήσει τη δουλειά να ταξιδέψει εκεί και να παρουσιαστεί σαν μια ζωντανή ιστορία και σαν αφορμή όλων αυτών των δρόμενων και των πραγμάτων που δυστυχώς υφίστανται μέχρι τις μέρες μας. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα και στις μέρες μας καταπατούνται και δεν θα πάψουν ποτέ να καταπατούνται. Πώς αισθάνεσαι που ένα κτίριο που παλαιότερα ανήκε στον παππού σου σήμερα έχει γίνει Μουσείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα? Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα μου δίνει αφορμή για έμπνευση και για δουλειά. Κτίριο είναι η τύχη. Οι άνθρωποι όμως, τα συναισθήματα και αυτό που είμαστε δεν φεύγει και δεν αλλοιώνεται ποτέ. Είναι πάρα πολύ όμορφο το να προσπαθήσουμε να αναστήσουμε την ιστορία, να γίνουμε κι εμείς συνοδοιπόροι στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν. Απέναντι από το κτίριο αυτό βρισκότανε ο σταθμός της Σαββάνα Τζόρτζη, ένα κόσμημα το οποίο έπεσε τώρα βέβαια για να περάσει ένα highway και να ενώσει δύο πόλεις. Όπως γίνονται. Αυτό το κτίριο όμως έμεινε όρθιο, είναι σύμβολο και βρίσκεται σε μια γειτονιά όπου παλιότερα ήταν η γειτονιά όλων αυτών των μεταναστών, των Αφροαμερικάνων, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, που ήταν πολύ πλούσια γειτονιά, εμπορική γειτονιά και δραστηριοποιούταν δρόμος. Αυτό το κτίριο, διευθύντρια είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα, η Βονιέτου Κουτουόλκερ, η οποία με στήριξε πάρα πολύ, βοήθησε να αναστηθεί όλη αυτή η ιστορία του παππού, βρήκε και εκείνη στοιχεία και ουσιαστικά θα γίνει άλλη μια έκθεση εκεί μέσα όπου θα παρουσιάζεται όλη του η ζωή και η δουλειά του πάνω σε αυτό το δρόμο. Ο παππούς μου λεγόταν Απόστολος Ευαγγελινός και η καταγωγή του ήταν από την πλαγιά του Πλωμαρίου. Εκεί έχει συνδράμει πάρα πολύ ο ίδιος. Έχει στείλει μεγάλες δωρεές για να χτιστεί η Παπανδή και άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα του και όσα χρόνια και αν έλειψε στην Αμερική, ήταν μια γέφυρα για αυτόν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Όμως δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Ευαγγελινός που δούλεψε για... Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό αναφέρθηκα και στη Λεσβιακή Φάλαγγα, είχαν μια προσδοκία να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Αυτός πιστεύω ότι ήταν και ο λόγος που ανδρώθηκε αυτό το καράβι και ήρθε εδώ για να συμβάλλει. Επανερχόμενη στην έκθεση που έγινε στο Παρίσι, πού ακριβώς έγινε, πόσες μέρες διήρκησε και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο? Την προηγούμενη φορά είχαμε παρουσιάσει στο Παρίσι το Décités Imaginaires. Ήταν η έκθεση που ασχολούταν με την παιδική μας ηλικία και με τα παιχνίδια, όλα αυτά που μας συνέδεαν με το χτες και το σήμερα. Αυτή η έκθεση δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό η έκθεση ήταν μόνο διαδικτυακά, όπως παρουσιάστηκε με ένα βίντεο από την καλερί που μέχρι σήμερα το έχει αναρτημένο. Την καινούργια όμως χρονιά, δηλαδή την προηγούμενη σεζόν, από το προηγούμενο Οκτώβριο, η γκαλερία άνοιξε κανονικά, εφόσον πια είμαστε εκτός καραντίνας και παρουσίαζε ωραίες εκθέσεις. Μου έγινε λοιπόν η πρόταση να παρουσιάσουμε τη δουλειά, μιας και η προηγούμενη δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, διαζώσει, και η πρόταση ήταν για αυτή τη δουλειά που δουλεύω τώρα, που έχει προορισμό την Αμερική και αφορμή την Αμερική. Απλά θέλαμε να το παρουσιάσουμε σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η πρόταση έγινε από τον κύριο Μαυροϊδάκο και παρουσιάστηκε στην Γκαλερί Δεσμό στο Παρίσι. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί το άνοιγμα της έκθεσης το κάναμε μαζί με τα 40 χρόνια που έκλεινε η Γκαλερί Δεσμό στο Παρίσι. Δεσμός στο Παρίσι δεν είναι μόνο η γκαλερί, είναι και οι ελληνικές εκδόσεις. Ας πούμε, ήταν μια υπέροχη μέρα γιορτής, όπου είδαμε ελληνική και γαλλική ποίηση, είδαμε όλα αυτά που έχουν εκδοθεί από το δεσμό τόσα χρόνια, μαζί με τη δικιά μου τη δουλειά που συνέβαλε σε αυτή την επέτειο πολιτισμού τέχνης στο Παρίσι. Η έκθεση πήγε πάρα πολύ καλά, αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ήταν μια μέρα που η Ρουβαντάμ, ο δρόμος που είναι η γκαλερί,
έκλεισε από το ελληνικό προξενείο και γέμισε κόσμο, σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για μένα και για όλους τους ανθρώπους που είχαν εκδώσει τα βιβλία τους, την ποίησή τους εκεί πέρα, ουσιαστικά για το δεσμό. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους του δεσμού που δραστηριοποιούνται 40 χρόνια στην τέχνη στο Παρίσι. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα με πολύ κόσμο. Μια πραγματική γιορτή που την έχω κρατήσει στην καρδιά μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτά τα εγκαίνια. Και πήρε και παράταση η έκθεση, έτσι. Πήρε και παράταση, λίγες μέρες ακόμα την κρατήσαμε. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά γύρω στις 15 Ιουνίου και τελειώσαμε μέσα στον Ιούλιο. Ποια είναι τα συναισθήματα που σου γεννήθηκαν σε αυτή την έκθεση? Ουσιαστικά η αποδοχή του κόσμου και η ταύτιση με την ιστορία. Εκεί ανακαλύπτεις όταν έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο ότι δεν μιλάς για τη δικιά σου ιστορία, μιλάς για την ιστορία όλων μας, για τις αφορμές και αυτά που έχουμε ζήσει όλοι οι άνθρωποι, γιατί ουσιαστικά έχουμε κοινούς παρονομαστές, έχουμε κοινές συνιστώσεις πάνω σε αυτή την πορεία της ιστορίας. Το Infinity Mirror έκανε αυτή την παρουσίαση στο Παρίσι, την παρουσίαση που γεννήθηκε από τη Σαββάνα, από την Αμερική και από όλα αυτά τα ρατσιστικά κινήματα. Αλλά ουσιαστικά το Infinity Mirror συνεχίζεται. Η έρευνα πάνω σε αυτή τη δουλειά δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και σήμερα προσπαθώ και δουλεύω και συνεργάζομαι με διάφορα μουσεία και βιβλιοθήκες που έχουν όλη αυτή την βιβλιογραφία πάνω σε αυτά τα θέματα. Προσπαθώ να βρω διάφορες αφορμές και ρίζες που θα εξελίξουν ακόμα περισσότερο τη δουλειά. Το Infinity Mirror λοιπόν συνεχίζεται, θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και θα παρουσιαστεί και εκεί που θέλω να παρουσιαστεί και με τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων, από εκεί που γεννήθηκε από τη Σαββάνα ουσιαστικά.